Καλησπέρα. Είμαστε στο στούντιο του CNN Greece με τον κύριο Θάνο Παναγιωτόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρα Καϊμαξαλάν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο CNN Greece. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πώς πάμε, ανοίξαμε, πώς είμαστε από χιόνι, πώς τη βλέπετε τη χρονιά φέτος? Εμείς έχουμε ανοίξει εδώ και 10 μέρες, είναι η αλήθεια. Το χιονοδρομικό μας κέντρο έχει την τύχη να διαθέτει σύστημα τεχνητής χιόνωσης, έτσι ώστε παρά τη συνεχόμενη έλλειψη χιονόπτωσης τελευταία 2 χρόνων, καταφέραμε να ανοίξουμε. Έχουμε δώσει μία πίστα στη λειτουργία για τον κόσμο, καθώς και το baby lift για εκμάθηση των νέων υποψήφιων χιονοδρόμων. Και με αυτόν τον τρόπο να δουλέψουν έτσι και το κατάστημα εξοπλισμού σκι, αλλά και οι δάσκαλοι χιονοδρομίας. Σήμερα που μιλάμε, πώς είμαστε από πληρότητα, έχετε κάποια εικόνα να μου δώσετε? Ναι, με τον παλιό Αθανάσιο, που είναι εδώ το γραφικό οικισμό δράση και το δομικό μας κέντρο, που στην ουσία αλληλοβοηθιόμαστε. Ακόμα και εμείς που έχουμε ενδιαφερθεί να βρούμε δωμάτια για τους μας φίλους, έχουμε και εμείς ταλαιπωρηθεί. Άρα είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο από ό,τι φαίνεται. Ο κόσμος προτιμάει την περιοχή, η οποία έχει αρκετές ομορφιές. Δεν είναι μόνο το χιονοδρομικό κέντρο και ο παλιός Άγιος Αθανάσιος. Έχει μια πανέμορφη πόλη, την Έδεσα. Έχει την περιοχή του Λουτρακίου με τα καταπληκτικά Λουτρά Πόζαρ, με φυσικές πηγές σε ζεστό νερό στους 40 βαθμούς ή με πριβέ πισίνες που μπορεί να πάει από ένα άτομο, ζευγάρι, ως οικογένεια να περάσει ωραία και να χαλαρώσει. Θεωρούμε βέβαια εμείς και η εταιρεία κινήτου δημοσίου που διαχειρίζεται το χιονοδρομικό μας κέντρο ότι είμαστε η ναυαρχίδα στον ομό. Γύρω από εμάς κινούνται όλα τα πράγματα. Και αυτό το λένε και οι ντόπιοι όταν πριν 3 χρόνια, πριν αναλάβουμε τη διαχείριση του εμείς, υπήρχε κάποια κακοδιαχείριση για 2 χρόνια στο χιονοδρομικό και αυτό το πλήρωσαν οι τοπικοί επαγγελματίες από ό,τι μας έχουν αναφέρει. Υπάρχει ίσως μια άποψη, έτσι, ίσως και εσφαλμένη, ότι το σκι, τα χειμερινά σπορ είναι λιγάκι και κάπως έτσι για πιο υψηλά εισοδήματα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για την τιμολογιακή σας πολιτική? Βεβαίως. Η τιμολογιακή μας πολιτική καταρχήν είναι η ίδια από το 2013 που ξεκινήσαμε το κέντρο έως σήμερα. Υπάρχει η τιμή του ενήλικα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες στα 15 ευρώ και 10 το μαθητικό εισιτήριο και μετά κάποιες άλλες μικρές υποενότητες. Τις καθημερινές βέβαια είναι στα 10 και στα 7 ευρώ. Από την άλλη υπάρχει η ετήσια κάρτα που για φέτος η προσφορά μας είναι στα 140 ευρώ για όσες φορές και να κάνει κάποιο. Από το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι με κάποιος που είναι κοντά και θα έρθει 20-25 φορές στο κέντρο του βγαίνει 4 ευρώ η κάθε ημέρα χιονοδρομίας. Έχουμε πάλι μια προσφορά φέτος, η ετήσια οικογενειακή κάρτα στα 300 ευρώ, που και αυτή είναι πάρα πολύ οικονομική. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος θελήσει να μάθει, θα χρειαστεί κάποια μαθήματα, νομίζω ότι οι τιμές είναι οικονομικές από τους δασκάλους που έχουμε και εμείς καλά τα χιονοδρομικά κέντρα. Και ένας εξοπλισμός ενοικίας την ημέρα νομίζω πάει από 10 έως 20 ευρώ, ανάλογα στη λήψη των καθέναν. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο ακριβό. Τόσο ακριβό το κάνει όλο το πακέτο ότι έχουμε να ξεκινήσουμε από ένα μέρος, να οδηγήσουμε, να χαλάσουμε βενζίνη, διόδια, καύσιμα, να φτάσουμε σε ένα μέρος. Φανταστείτε ότι η διαμονή σε ένα τέτοιο μέρος δεν είναι ακριβή. Αν ξερώσουμε την περίοδο των εορτών, στον παλιό για Αθανάσιο, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, το υπόλοιπο διάστημα με 50-60 ευρώ υπάρχει ένα δίκλινο υψηλών προδιαγραφών, δωμάτιο. Και τις καθημερινές υπάρχουν και προσφορές στα χιονοδρομικά κέντρα που από 15 ευρώ όπως είμαι, μπορεί να φτάσει και στα 7 και στα 5 ευρώ και στα 3,5 ευρώ αν έχουμε μερική λειτουργία. Εγώ θυμάμαι πιο μικρός, το φοιτητή μου ασχολιόμουν λίγο. Μαζόμασταν 10 άνθρωποι να παίξουμε ένα μίνι σόκερ και πληρώναμε 10-12 ευρώ καθένα στη συμμετοχή μας. Άρα βλέπουμε ότι είμαστε στα ίδια επίπεδα περίπου. Πολύ ωραία. Κύριε Παναγιώτοπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας στο CNN Greece. Σας εύχομαι καλή χιονοδρομική χρονιά και καλές γιορτές. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένω να σας φιλοξενήσουμε από κοντά και να δείτε κι εσείς πόσο όμορφα είναι μια επίσκεψη σε ένα χιονοδρομικό κέντρο για να το μεταφέρετε και στους τηλεθεατές σας. Ευχαρίστως. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.